The fellas know I'm a dime. It's up to me with a line. They can't believe a girl is cheap with me and sick with the rhyme. You ready? Ήρθατε στην προτελευταία εβδομάδα του Μίλα για το καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι. Αυτό κι αν είναι η μισή. Οι πρώτοι που χειροκροτάνε είναι οι συνεργάτες μου. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα σήμερα. Μεταξύ άλλων, θα έρθει κοντά μας ένα κορίτσι που ήθελα χρόνια να το γνωρίσω. Την έβλεπα, την πρωτοείδα και μου άρεσε πάρα πολύ στο lisa.com. Είναι αυτό το πολύ όμορφο μελαχρινό κορίτσι που το έχετε δει και στη γενιά των 592 ευρώ. Το βλέπετε και στο κάψε το σενάριο. Είναι η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, η οποία θα έρθει σε λίγο κοντά μας. Θα μάθουμε τα πάντα για εκείνη. Έχει σπουδάσει ψυχολογία. Ξέρετε, πρέπει να είναι μία από αυτές τις γυναίκες που μπαίνουν στο μυαλό σου. Κάτι τέτοιο. Σε λίγο λοιπόν θα την εξομολογήσω. Θα τη ρωτήσω για το κάψι το σενάριο που ο γιος μου το παρακολουθεί φανατικά και επειδή είναι αργά το βράδυ, θέλω να σας πω ότι τι κάνει, το βλέπει στο λάπτοπ. Δηλαδή, το κατεβάζει, δεν έχω καταλάβει, το βλέπει στη σελίδα του Μέγκα, το βλέπει στο YouTube, δεν έχω καταλάβει που το βλέπει. Πάντως, επειδή πέστη πολύ αργά, το βλέπω και κάτι σαν, τι βλέπεις παιδί μου μεσημεριάτικα και βλέπει το κάψι το σενάριο. Λοιπόν, σε λίγο λοιπόν, να τη φωνάξω από τώρα. Θέλω να πω και για τα υπόλοιπα θέματά μας. Να πω και για τα υπόλοιπα. Διότι θα έρθει κοντά μας επίσης ο Χρήστος ο Σπανός, ο ηθοποιός, ο οποίος έχει μια πολύ ωραία προσωπική ιστορία που θυμίζει σενάριο. Ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε την καθηγήτριά του. Και έκανε μαζί της ένα κοριτσάκι που σήμερα είναι 10 ετών. Η δεύτερη γυναίκα της ζωής, τη μεγάλη του αγάπη, η οποία τον μαλώνει κιόλας όταν φυλάει άλλες γυναίκες ηθοποιούς στο στόμα σε σύριαλ. Αυτό δεν θα το ξαναδώ ποτέ, μπαμπά του λέει. Και άλλα τέτοια. Θα τα πούμε σε λίγο λοιπόν με τον Χρήστο το Σπανό. Θα μάθουμε για την πανέμορφη Σιλά, η οποία έχει καθυλώσει το κοινό στο Μέγκα. Τι γίνεται με τη Σιλά? Αυτό το Σιλά λοιπόν έπαιξε απέναντι από τον τελικό του Ελλάδα έχει ταλέντο και σάρωσε, παιδιά. Τι γίνεται? Και στα νεανικά κοινά. Χτυπάει 35, 40, την πιτσιρίκια. Εκεί πάνω στο ζάπινγκ έπεσα κι εγώ λίγο πάνω και κόλλησα. Θέλω να το βλέπω, αλλά είναι 9 η ώρα και δεν μπορώ. Είναι η ώρα που γυρνάω στο σπίτι, πρέπει να δω τα παιδιά, τον άντρα. Θα το δω σε DVD. Η βλαχάρα, θα το δω. Λοιπόν, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, έλα! Λοιπόν, ο γιος μου είναι φανατικός τηλεθεατής σας, έχω να σου πω, έτσι. Χαίρομαι. Δηλαδή, έχει δει όλα τα κάψη στο σενάριο μέσω του ίντερνετ, διότι προβάλλεται αργά και έχει σχολείο το πρωί. Τώρα σταμάτησε. Πότε τελείωσε? Το κάψη στο σενάριο έχει 2 εβδομάδες. 2 εβδομάδες ολοκληρώθηκε. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βίντεο για σένα. Να μάθουμε κάποια πράγματα περισσότερα. Okay. Σε λίγο θα τα πούμε αναλυτικά. Thank you.
Ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή τόσο με το υποκριτικό της ταλέντο όσο και με την ομορφιά που διαθέτει. Η όμορφη Θεσσαλονικιά ηθοποιός φαίνεται πως ήρθε για να μείνει στον καλλιτεχνικό χώρο. Ο λόγος για την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, το μελαχρινό ψηλό κορίτσι με τα μεγάλα εκφραστικά μάτια που όλοι αγαπήσαμε μέσα από το ρόλο της στην πετυχημένη σειρά Litsa.com. Αμάν και! Και τι να κάνω, κυρία Ιωάννα μου, να σας απλώσω τον ήλιο σας στα φίδα. Ένα χρόνο αργότερα η Ιωάννα πηγαίνει στο Μέγκα, όπου πρωταγωνιστεί στη σειρά η γενιά των 592 ευρώ. Φέτος δοκιμάστηκε σε ένα ιδιαίτερο κόνσεπτ με κυρίαρχο στοιχείο τον αυτοσχεδιασμό στην εκπομπή του Μέγκα «Κάψε το σενάριο». Γρήγορα, πρέπει να καρφώσουμε να τελειώσουμε την κυβωτό για να βάλουμε τα ζώα μέσα. Ωραία, τώρα θα πάρω κι εγώ το σφυρί και θα αρχίσω να χτυπάω. Βάλε. Είναι λίγο τζούφιο. Είναι τζούφιο. Κάτσε να βαρέσω εγώ με το σφυρί. Κοίτα εδώ πώς το κάνουν οι άντρες. Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου γεννήθηκε πριν από 27 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Στη Βόρειο Ελλάδα έζησε και τα παιδικά της χρόνια. Μεγαλωμένη μέσα σε ένα ισορροπημένο περιβάλλον γεμάτο αγάπη, η ίδια αποτελούσε το Βενιαμίν της οικογένειας, μιας και η αδερφή της είναι μεγαλύτερη. Με τους γονείς της είναι πολύ δεμένη και μέχρι σήμερα εκείνοι όχι μόνο τη στηρίζουν, αλλά καμαρώνουν για την εξέλιξη της κόρης τους. Η Ιωάννα από μικρή ξέρει ότι ήθελε να γίνει ηθοποιός. Από την άλλη όμως ήθελε να ικανοποιήσει και τους γονείς της και λόγω του ήταν πολύ καλή μαθήτρια, σπούδασε ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ταυτόχρονα σπουδάζει ηθοποιός στο κρατικό Βορείου Ελλάδος. Μόλις ολοκληρώνει τις σπουδές της, αμέσως κατεβαίνει στην Αθήνα να κυνηγήσει το όνειρό της. Φυσικά, ποτέ δεν εξασκεί το επάγγελμα της ψυχολόγου. Όταν πλέον βρίσκεται στην Αθήνα, αρχίζει μία από τις πιο ωραίες περιόδους της Ιωάννας. Η ίδια αρχίζει πλέον να εμπιστεύεται το ένστικτό της και αποφασίζει να πάει στην οντισιόν για το serialitsa.com. Η Ιωάννα θα κερδίσει τις εντυπώσεις από την πρώτη κιόλας στιγμή. Μαζί του δεν πάω ούτε στο περίπτερο. Μα γιατί είσαι τόσο αρνητική, ρε παιδί μου. Στο κάτω-κάτω μπορεί να γίνετε δύο καλοί φίλοι. Ναι. Αν συνεχίσω να τρώω έτσι, φοβάμαι ότι θα γίνουμε τρεις καλοί φίλοι. Αυτή είναι η αρχή της καριέρας της για την όμορφη ηθοποιό Ιωάννα Τριανταφυλλίδου. Φέτος το καλοκαίρι η Ιωάννα παίζει στη θεατρική παράσταση «Τι βουλή θα παραδώσεις Μωρή», η οποία θα περιοδεύσει σε όλη την Ελλάδα. Η Ιωάννα δεν μεν θεωρεί τον εαυτό της τυχερό για όλα αυτά που έχει ζήσει, αλλά τη δεδομένη στιγμή που όλα είναι αβέβαια, η ίδια νιώθει ανασφάλεια για το μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς οι ψυχολόγοι το έχετε πάντως. Ξέρεις ποια άλλη είναι ψυχολόγος? Ποια? Συνατσάκη. Α, δεν το ξέρα. Μέρη Συνατσάκη, βέβαια. Ναι, και εκείνη έχει σπουδάσει ψυχολογία. Ελπίζω να είναι καλύτερη από μένα σε αυτό. Να σου πω. Πώς και σπούδασες ψυχολογία? Γενικώς ήμουν καλή μαθήτρια, οπότε ήξερα ότι κάπου θα περάσω, κάπου να μ' αρέσει κτλ. Και η ψυχολογία ήταν η σχόλη που μου άρεσε περισσότερο από όλες σαν εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Δηλαδή έλεγα τι θα ήθελα να διαβάσω. Α, ψυχολογία. Γιατί δεν ήθελα να γίνω κάτι άλλο, να το κρατήσω σε επάγγελμα. Άρα στην ουσία όταν χρειάστηκε να δηλώσεις κάποιες σχολές, εσύ ακόμα δεν ήσουν έτοιμη να αποφασίσεις για το μέλλον σου, εκτός και αν ήσουν κολλημένη με το να γίνεις ηθοποιός. Ναι, ήμουν αποφασισμένη για το μέλλον μου, ήταν ηθοποιός. Ήθελες να γίνεις ηθοποιός, αλλά τη σχολή, τη δήλωση ήταν με δική σου θέληση, το έκανες ή το κλασικό των γονιών, που φαντάζομαι θα κάνω και εγώ στα παιδιά μου, παιδί μου να πάρεις ένα πτυχίο. Κοίτα, οι γονείς προφανώς με οδηγούσε σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί και το επάγγελμα του ηθοποιού τότε και προ-κρίσης ήταν από τα βέβαια. Τώρα μετά κρίσης όλα είναι βέβαια. Αλλά τότε ήταν αυτό. Το ότι καλό είναι να υπάρχει και ένα πτυχίο, ώστε αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, να υπάρχει και μια εναλλακτική. Συν το ότι εγώ είμαι υπέρ του να σπουδάζεις και κάτι άλλο, να διευρύνεις λίγο τους ορίζοντές σου. Ήσουν ένα καλή μαθήτρια, είπες. Ναι. Του πόσο? Ήμουν του Αριστείου κάθε. Του Αριστείου, ναι. Σημεοφόρος δηλαδή. Όχι, του Αριστείου ήταν 18 μισό και πάνω. Η σημεοφόρη ήταν του 20, εγώ είμαι του 18 μισό και πάνω. Άρα δηλαδή ήσουν μελετηρό παιδί ή απλά έχεις ικανότητες? Ναι. Μελετηρό δεν ήμουν από την άποψη ότι θα κάθομαι, θα διαβάζω άπειρες ώρες. Αλλά τις ώρες που διάβαζα, διάβαζα. Το έκανες. Ναι. Μίλησέ μου για την οικογένειά σου. Έχεις άλλα αδέλφια? Ναι, έχω μία αδερφή, είναι μεγαλύτερη από μένα. Έχεις μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, ναι. Είσαι Άρης ή ΠΑΟΚ? Ήμουν Άρης, επειδή το σχολείο μου ήταν ακριβώς δίπλα στο γήπεδο, γιατί ήμουν στη Χαριλάου. Αλλά τώρα πια είμαι ΠΑΟΚ. Για εξήγησέ το μου αυτό. Είχα τον ξέδερφό μου που έπαιζε στον ΠΑΟΚ, οπότε
Έπρεπε να στηρίξω, ναι. Όμως έχεις και ένα κομμάτι της καρδιάς στον Άρη, φαντάζομαι. Εντάξει, χαριλιώτησα είμαι, ναι. Ναι, δεν είναι. Δηλαδή χαιρόμουν γιατί κάθε φορά που παίζω ο Άρης εγώ είχα ένα μάθημα. Οπότε έπρεπε να την υποστηρίξω και αυτήν την ομάδα τότε. Η οικογένειά σου? Η οικογένειά μου, οι γονείς μου μένουν Θεσσαλονίκη, η αδερφή μου μένει εδώ, μένουμε μαζί στην Αθήνα. Άρα ήρθε και η μικρή αδερφή εδώ. Η μεγάλη. Α, συγγνώμη. Ναι, είναι πιο μεγάλη. Μπερδεύτηκα, ναι, μου το είπες πριν, αλλά μπερδεύτηκα. Άρα εσύ ακολούθησες τη μεγάλη αδερφή? Όχι, όχι, με ακολούθησε. Ναι, η αδερφή μου είναι αρχιτέκτονας, δεν έχει σχέση με το δικό μου το επάγγελμα. Αλλά γενικώς επειδή είναι πιο περιορισμένα τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη, ήθελα και εκείνη να το κυνηγήσει, να δει πώς είναι τα πράγματα στην Αθήνα. Και ήρθα εγώ στην Αθήνα, αποφάσισα ότι θα μείνω γιατί είχα βρει δουλειά τότε το litsa.com και μετά από μερικούς μήνες ήρθε και η μήνυμα. Άρα έφυγες από Θεσσαλονίκη και έδωσες οντισιόν για να μπεις στο litsa.com, ναι, για να πάρεις το ρόλο. Ναι. Και μόλις πήρες το ρόλο στη σειρά, στην ουσία αποφάσισες να μετακομίσεις και να γίνεις κάτοικος Αθηνών. Ναι. Κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα. Έχεις παίξει, στη συνέχεια παίξεις και στη γενιά των 592 ευρώ. Και ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή έχεις ζήσει και εσύ φοιτητικά χρόνια, σπουδάζοντας ψυχολογία, εάν έχεις ζήσει τέτοιες στιγμές, δηλαδή αν έχεις οριστεί, αν έχεις πιεστεί, ή είσαι από μια οικογένεια είναι που ήταν σχετικά εύπορη, δηλαδή έβγαζε τα προστοζήν με άνεση και δεν πιέστηκες ποτέ. Γενικώς δεν έχω παράπονο, δηλαδή από την οικογένειά μου δεν μου έλειψε ποτέ κάτι. Θέλω να θεωρώ βέβαια ότι δεν είμαι κι εγώ παράλογο παιδί, δεν ζητούσα υπερβολικά πράγματα, αλλά οι γονείς μου ήταν πάντα εκεί και είναι ακόμα στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Αλλά φοιτητικά χρόνια με την έννοια του να είμαι μακριά από το σπίτι δεν έζησα, γιατί σπούδασα στη Θεσσαλονίκη, έμενα με τους γονείς μου. Οπότε ουσιαστικά για μένα αυτή η κατάσταση ήταν την πρώτη χρονιά που ήρθα στην Αθήνα, που είχα φύγει από το σπίτι, έμενα με φίλους μου εδώ και ήταν η πρώτη μου εμπειρία. Mm-hmm. Άρα την έζησε σε μια ηλικία ωριμότητας αυτή την πρώτη εμπειρία, ναι, ας το πούμε, ήμουν έτσι. Ωριμή, ναι. Ναι. Και την δραματική σχολή την τελείωσε ταυτόχρονα. Ναι, για να το ξεκαθαρίσω και αυτό κιόλας. Όταν λέω ότι τελείωσα ψυχολογία, ναι, μεν πήρα το πτυχίο, αλλά ήμουν από τις φοιτήτριες που διάβαζαν μόνες τους και πήγαινα στην εξεταστική και έδινα. Γιατί το έκανα ταυτόχρονα με τη δραματική και είχαμε υποχρεωτικά μαθήματα στη δραματική, ενώ στη ψυχολογία δεν είχαμε υποχρεωτικά. Οπότε δεν πήγαινα και πολύ. Όμως πρέπει να έχεις διαβάσει πάρα πολύ για να. Διάβαζα. 2-3 μέρες πριν να δώσω το μάθημα. 2-3 μέρες! Ένα ολόκληρο βιβλίο. Εντάξει. Πώς το έκανες αυτό? Πες μου. Έχω καλή μνήμη. Το κομμάτι της ψυχολογίας έχει βοηθήσει στις ανθρώπινες σχέσεις? Ναι, αν και νομίζω ότι είναι κάτι που είναι να το έχει κάποιος άνθρωπος. Δηλαδή, εμένα πάντα μου άρεσε να ακούω τον άλλον. Δηλαδή, να δω τι έχει να μου πει, να του συμπαρασταθώ. Δηλαδή, μου άρεσε αυτό γενικότερα. Mm-hmm. Τώρα, στην ψυχολογία είναι πολύ πιο ειδικές οι γνώσεις που δεν έχει τύχει να χρειαστεί να τις εφαρμόσω στο κοντινό μου περιβάλλον. Ναι, αλλά θέλω να πω, το να σπουδάσεις ψυχολογία στη σχέση σου με το άλλο φύλο, να κάνει σχέση με ένα αγόρι. Νομίζω ότι το άλλο φύλλο είναι ψυχολόγητο. Δεν σε έχει βοηθήσει. Εγώ πολλές φορές σκέφτομαι, χρειάζομαι τόσο πολύ ένα ψυχολόγο να μου πει τι να κάνω. Και τελικά μόνο μέσω της εμπειρίας της ζωής κατάφερα να βρω απαντήσεις. Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι καλύτερο. Αυτό που με έχει βοηθήσει η ψυχολογία είναι από το να εκτιμήσω λίγο τη δύναμη του μυαλού. Γιατί κάποια πράγματα είναι καθαρά θέμα μυαλού. Το πώς θα επιλέξεις εσύ να δεις τα πράγματα γύρω σου, το τι θα επιλέξεις εσύ να θεωρήσεις ευτυχία ή τύχη. Και αυτό μου αρέσει, το ότι μπορώ λίγο να το ελέγχω πια. Mm-hmm. Άρα τις δύσκολες στιγμές μπορείς λίγο καλύτερα να τις αντιμετωπίζεις. Ναι, το να επιλέξω πώς θα, τι βαρύτητα θα δώσω εγώ στα πράγματα γύρω μου. Αυτό. Πες μου για το κάψε το σενάριο. Αυτό είναι ένας αυτοσχεδιασμός στην ουσία. Είναι τελείως αυτοσχεδιασμός. Ναι. Δηλαδή τα πράγματα που δηλώνουμε ότι είναι αυτοσχεδιαστικά είναι αυτοσχεδιαστικά. Τα βιντεάκια προφανώς είναι γυρισμένα, οι συνεντεύξεις και τα μαντάτα που λέγαμε ήταν γραμμένα, αλλά τα υπόλοιπα ήταν αυτοσχεδιαστικά. Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί εκείνη την ώρα πρέπει να βγάλεις κάτι, να βγάλεις γέλιο στο κοινό, πρέπει
είπε να έχει πολύ φαντασία. Αυτό είναι μάθημα που διδάσκεστε στη δραματική σχολή, δεν το ξέρω. Ναι, υπάρχει μάθημα αυτοσχεδιασμού. Τουλάχιστον στη δική μας υπήρχε, αλλά γενικώς νομίζω ότι υπάρχει. Ο αυτοσχεδιασμός είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Δηλαδή, είναι ένας κλάδος από μόνος του. Και στο εξωτερικό η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πιο εξειδικευμένοι. Δηλαδή, είναι ηθοποιοί που είναι stand-up comedians, είναι άλλοι που είναι κομικοί, είναι άλλοι που στηρίζονται καθαρά στον αυτοσχεδιασμό. Στην Ελλάδα δεν το έχουμε τόσο διαχωρισμένο. Εμείς περάσαμε από ακρόαση για να δούμε αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί το να είσαι ηθοποιός δεν σημαίνει ότι μπορείς να το κάνεις κι αυτό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι φτιάξαμε μια πολύ ωραία ομάδα. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύ θετικός και αυτό μας έδινε και εμάς το κουράγιο και τη διάθεση να αυτοσαρκαστούμε, να είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε τα πάντα εκείνη την ώρα. Και πήγε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή πήγε καλύτερα από ό,τι περίμενα ότι θα πάει. Αυτό δεν σου προκαλεί ένα άγχος όμως, ο αυτοσχεδιασμός. Δηλαδή, όταν έχεις ένα σενάριο, ναι, ακολουθείς το σενάριο. Όταν έχεις ένα ρόλο, μια εκπομπή στο θέατρο, ναι, έχεις, ναι, ναι, κάτι στο μυαλό σου. Εκεί δεν σου προκαλεί ένα πανικό ότι είσαι μπροστά σε κοινό, σε μπροστά σε χιλιάδες τηλεθεατές. Ναι. Και εκείνη την ώρα, ξαφνικά, πρέπει να κάνεις κάτι το οποίο εκείνη την ώρα θα σκεφτείς και πρέπει να τους κάνεις να γελάσουν. Είναι λίγο... Στις πρώτες εκπομπές είχα πάρα πολύ άγχος. Όσο περνούσε μετά, κατάλαβα ότι δεν έχει νόημα να έχω άγχος. Γιατί δεν είχα κάτι που να πω ότι αυτό να το κάνω καλά. Δεν είχα να πιαστώ από πουθενά, δεν ήξερα τι θα μας ζητήσουν να κάνουμε. Δεν ξέραμε τίποτα, οπότε δεν είχε και νόημα να έχουμε άγχος. Και στον αυτοσχεδιασμό δεν έχεις και το χρόνο ούτε να σκεφτείς, ούτε να λογοκρίνεις τον εαυτό σου, ούτε τίποτα. Πρέπει να το πεις. Οπότε, από ένα σημείο και μετά δεν είχαμε άγχος. Ήταν απλώς ότι, ωραία, είμαστε μέσα. Τι θέλετε να γίνει αυτό, και πάμε. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα. Α, έχουμε και τέτοια. Γιώργο Κασιδιάρης. Τους άρεσε. Ιωάννα, είσαι Κανέλη. Και εσύ, κοπέλα μου, πρόσεξε, είσαι Δούρου. Ξέρεις την ατάκα σου. Πες τη. Το δικό μου, άντε ρε νούμερο. Όχι! 200 χρόνια... 500 χρόνια πίσω θα μας πάτε. 500 okay. χρόνια πίσω θα μας πάτε. Είμαστε έτοιμοι. Καθή ώρα, πανελιστείτε λίγο. Πρέπει να πάμε λίγο πιο μπροστά, μάλλον. Μην μιλάτε, εγώ μιλάω. Συγγνώμη. Παιδιά, εγώ συντονίζω εδώ. Μισό. Εγώ συντονίζω. Λαμπρό, πες την ατάκα σου στην κάμερα. Ευχαριστώ. Πάνελ, Παπαδάκης, χαμός, μάξον. Πεντακόσια χρόνια πίσω θα μας πάτε! Πάτε ρε νούμερο που θα σας πάμε 500 χρόνια πίσω! Όχι! Παρακαλώ κύριε μου! Είτε τα παθώ κύριε μου! Όχι! 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 Κάνω νούμερα! Όχι! Κατ! 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 Λοιπόν! Χάλια! 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 Τέλεια! Λοιπόν, έχω ένα νέο όραμα τώρα. Ω, Παναγιά μου. Θέλουμε... Θα σε κάνω μπάτσο, Μην μιλάς! Θα σε διώξω από το cast. Θα θέλεις αυτό, Φίφο. Όραμα. Αυτό που λείπει από αυτή τη σκηνή είναι συνέστημα. Δεν έχει αρκετό συνέστημα θετικό. Θέλω να το δω με ηδονή. Ηδονή, 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 ηδονή. Action! 500 χρόνια πίσω θα μας πάτε. Όχι! Όχι! Φύγε από εδώ, βρεγμένο αγόρι! Όχι! Όχι! Και σε μένα! Όχι! Όχι! Όχι, καλέ! Όχι, το κορίτσι! Όχι! Όχι! Κατ! 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 Και γι' αυτά πληρωνόμαστε. Πώς αισθάνθηκες όταν είδες αυτό το περιστατικό? Η αλήθεια είναι ότι επειδή έλειπα από το σπίτι, μου το είχαν περιγράψει σαν σκηνικό. Και ήμουν πάρα πολύ περίεργη για να δω τι εννοούσαν, γιατί μου είπαν απλώς ότι έπεσε ξύλο. Ναι. Και θεωρούσα ότι υπερβάλλουν. Ναι. Και όταν το είδα μετά, σοκαρίστηκα. Θέλω να σου πω ότι εκείνη την ώρα δεν μπόρεσα να βρω καθόλου. Είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να δω τα πράγματα με χιούμορ. Mm-hmm. Εκείνη την ώρα δεν μπορούσα να βρω καμία αστεία.
πλευρά. Δηλαδή μου φάνηκε απλώς τραγικό. Ο άλλος ο νεαρός που έκανε τον Παπαδάκη φώνασε όχι, 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 όπως έλεγε ο Παπαδάκης. Ναι, ναι. Όχι, όχι. Γενικώς δεν βάλατε την καλύτερη όχι, εκδοχή. Όχι, κάνω νούμερα, όχι, όχι, ναι, ναι, κάνω νούμερα. Ναι, ναι, ναι. Σατυρίζεται με πολύ καυστικό τρόπο πάντως στην τηλεόραση, έτσι. Δηλαδή σκεφτόμουν. Έχουμε υλικό. Πότε θα έρθει η σειρά του Μίλα. Λοιπόν. Για φέτο την γλιτώσατε. Εννοείται. Για να δούμε του χρόνου. Θα συνεχιστεί του χρόνου. Δεν ξέρουμε ακόμα για σήμερα. Θα δείξει. Λοιπόν, 20.000 ευρώ δίνουμε. Γιατί πρέπει να παντρευτούμε. 20.000 ευρώ δίνει το Μίλα για να μην σατυριστεί από το κάψατο σενάριο, διότι είναι πολύ καυστική η σατυρά του. Εάν λοιπόν συνεχίσετε του χρόνου, 20.000 ευρώ σα δωροδοκούμε. Σα δωροδοκούμε για να μην μα πιάσετε στο στόμα σα. 90-11-51-51-51 για να τα κερδίσετε, αγαπητοί τηλεθεατές, διαφημίσεις. Δούμε άλλο ένα μικρό απόσπασμα. Ένα από τα καλύτερα από το κάψιμο σενάριο. Και μετά θέλω να μου πεις για το τι βουλή θα παραδώσεις. Μωρή, είχαμε το χρυσά τη ρόπα. Ναι. Ιωάννα, παππούς γιαγιά. Το έχετε? Εννοείται. Παππούς γιαγιά. Ζήσει, εγγονός, επαναστατημένο νιάτο. Εσείς ετοιμάζετε να πάτε να ψηφίσετε και εσύ εγγονέ μπαίνεις μέσα για να τους σταματήσεις. Το έχετε? Ναι. Action! Έμενε κολόγερε. Εσύ είσαι κολόγρια που μου δώσες το ψηφοδέλτιο το έτοιμο. Μη! Σταματήστε εκεί που πάτε! Παππού γιαγιά δεν αψηφίσετε. Σας απαγορεύω. Ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι γονός η πρεπλαμένη. Αχ, πάντα το ξεχνάω. Δεν θα επιτρέψω αυτή τη φορά να ξαψηφίσετε τα ίδια και τα ίδια. Τέλος η γενιά σας. Τελείωσε. Μας είπε ο πρόεδρος του κόμματος ότι όλα θα είναι καλά τώρα πια. Κατ. Πού το δες αυτό? Ποιος το είπε αυτό? Το λέγε στο προεκλογικό του. Φτάνει, βγες έξω από το χαρακτήρα. Άχρηστε. Μα λίγα. Άχρηστε. Άχρηστη. Ελληνορωμαϊκή, λαϊκή, στριπτής. Μη με διακόπτης. Ηλικίες κρατάμε. Ίδια πράγματα, με τα επαγγέλματα, ίδια σκηνή. Action. Έλα. Έλα, πάρεις ένα ψηφοδέλτιο. Άστα αυτά, θέλω να με πιάνεις εμένα τώρα, έτσι. Άμα αφήσω το πει, θα πέσω. Θα στηρίζεσαι πάνω μου και θα πηγαίνω. Άχι, εδώ, θα πλύνω ψηφοδέλτιο. Γιαγιά. Ποιος είναι αυτός? Σταματήστε αυτό που κάνετε. Θα σας επιτρέπω να πάτε να ψηφίσετε. Έλα, εγγονέ, έλα τώρα, πάρε. Τώρα που ψηφίσουμε. Εδώ έχω κάτι λεφτά. Ένα χαρτζηλικάκι να σου δώσω. Χορεύει στριπτής. Η γενιά σας έχει τελειώσει. Κατ. Τέλειο. Μπράβο. Σε αυτόν τον αυτοσχεδιασμό η Ιωάννα και ο Ζήσης θα ξεκινήσουν μια σκηνή, αλλά κάθε τόσο εγώ θα τους αλλάζω το είδος του κινηματογράφου και τη χώρα και θα πρέπει να προσαρμόζουν το παίξιμό τους. Σε αυτή τη σκηνή, Ζήση, είσαι ένας παπάς. Το πήρες πολύ βαριά, νομίζω. Ιωάννα, είσαι μια παπαδιά. Ή παπαδιά. Ναι. Και είσαστε στο παραδείο πριν την Ανάσταση και σβήνει το Άγιο Φως. Άντε να τελειώνουμε, μας περιμένει η Παπαδοπαρέα έξω να βγούμε μετά. Ναι. Θα βγω τώρα από το ιερό και θα... Ντοκιμαντέρ. Και σου έχω εξηγήσει ότι δεν πρέπει να φυσάς τη λαμπάδα από αυτή την απόσταση. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι άμα είναι εδώ η λαμπάδα και φυσήξουμε... Είναι αλήθεια ότι ο αέρας θα δημιουργήσει ένα έρευμα που θα σβήσει το Άγιο Φως. Αστυνομικό. Και τώρα τι θα κάνουμε? Πρέπει να βρούμε ποιος το έκανε. Το έπαιζα ότι δεν ξέρω, αλλά ήξερα ότι ένοχη ήταν εκείνη. Κάποιος άλλος σίγουρα το έκανε. Προσπάθησα να κάνω τα πάντα για να μην με καταλάβει. Α! Σπλάτερ. Εσύ έσβησες λοιπόν το Άγιο Φως. Τώρα που ξέρεις, κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις. Μα τι κάνετε! Ναι. Πες μου. Εντάξει, τώρα τα ξαναβλέπω όλα αυτά και μου έχουν λείψει πάρα πολύ τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά κάνουν περιοδία με το κάψιμο σενάριο αυτή τη στιγμή. Σήμερα παίζουν Γιάννενα. Ναι. Και εγώ βέβαια στο θέατρο δεν μπορούσα να ακολουθήσω όλη την περιοδία τους. Θα πάω αύριο στη Θεσσαλονίκη όμως. Και
Ναι. Δεν ήξερα ότι κάνουν περιοδία με το κάψιμο σενάριο. Εσύ τι κάνεις? Εγώ είμαι στο θέατρο με το Τι πουλί θα παραδώσει μωρή. Μία επιθεώρηση που έχουν γράψει η Άννη Παναγιωτοπούλου με τον Αλέξη Θοκαλίτση και τον Μίκη Θεοχάρη. Συνσκηνοθέτει η Άννη Παναγιωτοπούλου με τον Φωκά τον Ευαγγελινό. Εσύ τι ρόλο κάνεις? Εγώ μαζί με την Άννα Τιμονογιού έχουμε ένα κείμενο για το πόσο έχουν επηρεάσει πλέον τα μπότοξ και όλες οι πλαστικές το γυναικείο φύλλο. Και κάνουμε δύο σαραντάρες, όπου απλώς το αποτέλεσμα είναι αυτό λόγω των βάσεων. Λίγο στο παραμορφωμένο του βέβαια. Αυτό. Πες λίγο γι' αυτό. Είναι ενδιαφέρον θέμα. Γενικώς είναι αυτό το plastic is fantastic που υπάρχει πλέον. Αυτό διακομωδούμε εμείς. Όπου? Όπου απλώς το μόνο που μας απασχολεί είναι το πώς θα φτιάξουμε τους γοφούς μας και τα χείλια μας και τα μάτια μας, ενώ ο κόσμος καίγεται γύρω μας. Αυτό. Βουλιάζει η Ελλάδα, οικονομική κρίση, αδειάζουν τα ταμεία, δεν υπάρχουν λεφτά για φάρμακα και εσείς πού θα βρείτε τα λεφτά για το μπότοξ. Μάλιστα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα από κοντά, γιατί είσαι πολύ γλυκά και μου αρέσεις πάρα πολύ. Και καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε αυτό που διάβηκε. Είμαστε καλά. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, θα έρθει τώρα κοντά μας ο Χρήστος ο Σπανός. Θα ήθελα όμως να ξαναπώ το διαγωνισμό μας, τα 20.000 ευρώ μετρητά, τα οποία τελικά δεν θα πάνε για τη δωροδοκία του κάψου στο σενάριο. Θα πάνε, ναι, σε κάποιο λατρεμένο τηλεθεατή της εκπομπής, ο οποίος θα πάρει αυτή τη στιγμή τηλέφωνο από σταθερό πάντα στο 9011 51 51 51, εκτός και αν επιλέξει να στείλει μήνυμα από το κινητό του ο λατρεμένος του τηλεθεατής, σταθέ ένα κενό, το όνομα τεπώνυμό σας στο 54 990, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε και κερδίστε 20.000 ευρώ. Χρήστος Σπανός, βίντεο και σε λίγο κοντά μας. Τηλεοπτικά έκανε τον ντεμπούτο του με πατέρα το Γιάννη Μπέζο. Φέτος βρέθηκε επίσης στο σπίτι και πολλές φορές ταλαιπώρησε με τη συμπεριφορά του τον τηλεοπτικό του πεθερό, Θοδωρή Αφαιρίδη. Με το χαρακτήρα του επιβόλιο Περικλή, όπως λέει, ο Χρήστος Σπανός δεν έχει καμία σχέση. Μαθητής στη δεύτερη ηλικία αποφάσισε πως ήθελε να γίνει ηθοποιός. Δίνει εξετάσεις στο Εθνικό για δεύτερη φορά, καθώς την πρώτη δεν είχε προετοιμαστεί σωστά και τελικά περνά στη σχολή. Καθοριστική για τον Χρήστο Σπανό ήταν η τηλεοπτική του συνάντηση με τον Γιάννη Μπέζο. Στο άκρο της οικογενειακού, ο Σερμής ξεχώρισε. Στη δεύτερη σεζόν της γνωστής σειράς, ο 28χρονος τότε Χρήστος γίνεται πατέρας και αποκτά τη δική του οικογένεια. Σε πρόσφατη συνέντευξή του μίλησε για τη σύζυγό του, τον κεραυνοβόλο έρωτα και τη ρομαντική του ιστορία που θυμίζει ταινία. Όπως είπε, η καρδιά του σκύρδισε αμέσως μόλις αντίκρισε την καθηγήτριά του όταν ήταν ακόμα σπουδαστή στη σχολή. Η σύζυγός του, που είναι καθηγήτρια μουσικής στο Εθνικό, εκείνη την περίοδο μόλις έχει τελειώσει με τις σπουδές στη Ρωσία και είχε έρθει στην Ελλάδα για να βρει δουλειά. Ο Νίκος Κούρκουλος, τότε διευθυντής του Εθνικού, την προσέλαβε ως καθηγήτρια στη μουσική. Ο Χρήστος βρισκόταν στο τρίτο έτος σπουδών του στο Εθνικό και ο έρωτας με την καθηγήτριά του υπήρξε κεραυνοβόλος. Η σχέση του σύντομα πήρε σάρκα και οστά και η αγάπη τους επισφραγίστηκε με τον ερχομό της κορούλας τους. Χαρακτηριστική ήταν η φράση της Λιδίας Κονιόρδου που ανέφερε στον νεαρό Χρήστο τότε. Το παιδί απέκτησε παιδί. Ο νεαρός ηθοποιός έγινε πατέρας στα 28 του χρόνια, ψηφώντας στερεότυπα που υπήρχαν πρώτα καριέρα και μετά οικογένεια. Η κόρη του Μαρίνα είναι σήμερα 10 χρονών. Ταγμένο στο θέατρο, ο Χρήστος έπαιξε σε παραστάσεις του Εθνικού με δημιουργούς, σπουδαίους σκηνοθέτες όπως ο Διαγόρας Χρονόπουλος, ο Κώστας Τιάνος, ο Γιάννης Μπέζος, ο Σταμάτης Φασουλής και άλλοι. Με τη Μαρία Καβογιάννη δεν ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκαν τηλεοπτικά, αφού έπαιξαν μαζί στους 10 μικρούς μίτσους του Λάκη Λαζόπουλου. Χρήστος Σπανός κοντά μας! Τι γίνεται? Καλά! Λοιπόν, πίσω στο σπίτι με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχω ξαφνιαστεί λίγο, ομολογώ. Με τι? Δεν ήξερα ότι θα μου προλογίσετε έτσι. Πώς ήθελες να σε προσλάβω? Αν ήξερα ότι αυτό θα είχε τόσο πολύ ενδιαφέρον, θα το έβγαζα πριν 10 χρόνια. 10 χρόνια ποιο είμαι παντρεμένος. Ποιο λες? 10 χρόνια είμαι παντρεμένος. Α, για τη σύζυγό σου. Ναι, έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι πολύ χαριτωμένο. Ναι. Είναι ένα χαριτωμένο στοιχείο της ζωής σου που θέλουμε να το μάθουμε. Αν θες να το μοιραστείς. Αν δεν θέλεις πάλι, μπορούμε να μιλήσουμε μόνο για τη δουλειά σου.
Λοιπόν, πίσω στο σπίτι με μεγάλη επιτυχία φέτος. Μάλιστα, αυτός έτσι ο ρόλος του επιπόλαιου Περικλή. Ναι. Περικλή δεν τον λένε. Με πεθερό το Θοδωρή Αθερίδη. Γκαφαντζής ο Περικλής, πολύ γκαφαντζής. Πεθερός ο Θοδωρής Αθερίδης και πεθερά η Μαρία Καβογιάννη. Ένα εκπληκτικό ζευγάρι. Έχεις οποιαδήποτε κοινά με αυτό το ρόλο? Είσαι γκαφαντζής γενικότερα στη ζωή σου? Γκαφαντζής δεν θα το έλεγα. Είμαι... Έχω αυτή την παιδικότητα που έχει ο Περικλής σαν ρόλος και αυτόν τον αυθορμητισμό. Τώρα με την ηλικία, όσο περνάνε τα χρόνια, προσπαθώ λίγο να τον δαμάζω τον αυθορμητισμό, γιατί δεν μας παίρνει. Γιατί? Γιατί ο Περικλής δεν έχει δεύτερη σκέψη. Θέλει αυτό, πηγαίνει εκεί. Εμείς δεν έχουμε περιθώριο να κουτουλάμε πολλές φορές. Ωραίος δεν είναι ο αυθορμητισμός και η παιδικότητα. Δηλαδή, ξέρεις τι, εγώ πολλές φορές σκέφτομαι όπου μεγαλώνω και το χάνω αυτό, τι κρίμα. Ναι, αλλά είδες που τους έφτασε ο Περικλής. Χρεωθήκανε το σπίτι, το χάσανε το σπίτι και τελικά φύγαν όλοι μέσα σε ένα τροχόσπιτο. Το φαντάζεσαι να κάνω εγώ τα ίδια? Δεν θα είχε καθόλου. Δεν θα γελάγαμε καθόλου με αυτό. Σωστό. Ο αυθορμητισμός καλός και η παιδικότητα, αλλά μέχρι ενός σημείου. Όχι εκεί που σταματάει η λογική, έτσι. Μέσα σε αυτή την περίοδο που ζούμε, εσύ είσαι και πατέρας, έχεις οικογένεια, από μικρός έχεις μπει έτσι στις ευθύνες μιας οικογένειας. Πώς τον ζεις τον αυθορμητισμό σου? Κοίταξε, στη δουλειά βγαίνει ο αυθορμητισμός. Με ανθρώπους που ξέρεις ότι... Όπου νιώσω ασφάλεια, δηλαδή, αν νιώσω ασφάλεια, είμαι αυθόρμητος. Αν νιώθεις ότι πρέπει να προσέχεις, και δυστυχώς έτσι μας έχουν κάνει, να προσέχουμε. Βέβαια, εμείς στη δουλειά προσπαθούμε να το σπάμε αυτό. Να είμαστε περισσότερο. Μην ξεχνάς ότι η δουλειά μας στηρίζεται στο συναίσθημα. Δηλαδή, βγάζεις αυτό που νιώθεις. Αφήνεις την καρδιά σου να ανοίξει. Ναι. Εν τω μεταξύ, εσύ, ναι, παρόλο που περνά τα χρόνια και μεγαλώνεις, για κάποιο ανεξήγητο λόγο, εμπνέεις πάρα πολύ ως πιτσιρικάς. Αυτό το έχω πληρώσει πολύ ακριβώς. Πες το μου αυτό. Το έχω πληρώσει. Έχεις αυτή τη φατσούλα με την παιδικότητα και την... Έχεις μια παιδική πονηριά στο βλέμμα. Έχεις αυτό που λέμε φατσούλα, νεανική. Πόσα χρόνια και αν περάσουν, γιατί το έχεις πληρώσει? Το έχω πληρώσει. Όταν ήμουν στο μευτήριο και γέννησε η γυναίκα μου, στο διπλανό κρεβάτι ήταν μια κυρία με την κόρη της. Ναι. Και ήταν από αυτές τις κυρίες πολύ ευγενέστατες, αλλά που θέλουν να μάθουν τι χρώμα έχει και ο δοντόβουρτσά σου, ας πούμε. Κάθε μέρα λοιπόν κάτι με ρωτούσε, α, και αυτό, και ο Ερμής, και είσαι πολύ καλός, και αυτά. Και μία πληροφορία, μία πληροφορία. Λοιπόν, όταν τέλειωνε κάθε ερώτηση, έβλεπα στο ότι ήθελε να ρωτήσει κάτι, και εγώ έκανα ότι δεν προσπερνούσα, ότι πήγαινε από εκεί, α, το μωρό ήρθε, το φέραμε, όλα αυτά. Λοιπόν, δεν θυμάμαι τώρα τη δεύτερη, την τρίτη μέρα. Να πω ότι ο Ερμής, να θυμίσω, είναι από το άκρος οικογενειακών, έτσι. Δεν χρειάζεται να το θυμίσεις, τα τελευταία 10 χρόνια προβάλλεται... Non-stop. Έτσι, ναι. Έτσι συνέχεια. Οπότε, ναι, κάποια στιγμή, νομίζω τη δεύτερη, τρίτη μέρα, με πιάνει και μου λέει, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Λέω, τι? Όλες αυτές τις μέρες το σκεφτόμουν. Λέω τώρα, θα με ρωτήσει πόσο χρονών είμαι. Και λέει, θέλω να σε ρωτήσω πόσο χρονών είσαι. Και της λέω 45. Και έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Δεν μου είπε γεια. Που δεν είσαι, της έκανες πλάκα. Όχι, ήμουν 28 χρονών όταν γεννήθηκε η Μαρίνα. Λογικό. Ναι. 10 χρόνια πριν. 20... Τώρα είμαι 38. Ναι, 10 χρονών είναι. Θα πάει 5η δημοτικού. Πω, μεγάλο κορίτσι έχεις. Είναι ωραίο να είσαι σε αυτήν την ηλικία και να έχεις έτσι μεγάλο τσικοπαιδί. Γιατί το λες αυτό? Γιατί είναι ωραίο. Τώρα με αισθάνομαι πολύ όμορφα που την παίρνω μαζί μου στο θέατρο. Βέβαια, η Μαρίνα έχει μεγαλώσει το θέατρο. Έχετε συνέχεια σε πρόβες, έρχεται... Έχω να σου πω και άλλο περιστατικό. Τι? Λοιπόν, παράσταση θέατρο Αλίκη. Παράσταση του Σταμάτη του Φασουλή, δύο τρελή παραγωγή. Φαίνω ότι η Μαρίνα είναι σε αυτήν την ηλικία 5-6. Που είναι στη φάση που ό,τι τη ρωτάς απαντάει. Δηλαδή, είμαστε στη φάση που της λέμε, ξέρεις, αν η κυρία σε ρωτήσει αυτό, δεν απαντάμε. Είναι σε αυτή την φάση. Την παίρνω λοιπόν, την είχα εγώ, η μητέρα της δούλευε, την είχα στην πρώτη σειρά, έχω πει στην ταξιδέτρια να την προσέχει. Είμαι εγώ πάνω στη σκηνή, με την άκρη του ματιού την ελέγχω, με βλέπει. Κάθεται δίπλα της μια κυρία, η Μαρίνα εδώ, κάθεται δίπλα της μια κυρία που έχει αντιληφθεί όλο αυτό το παιχνίδι. Κοιτάζει τη Μαρίνα, κοιτάζει εμένα, κοιτάζει τη Μαρίνα. Εγώ εντάξει, έχω πιάσει και λέω, να δεις τώρα η κυρία αυτή, θα σκύψει και θα τη ρωτήσει πόσο χρονών είναι ο μπαμπάς σου. Πέρναγα στη φάση που τα έπαιρνα όμως. Λοιπόν,
Και κάποια στιγμή κάτι κάνω και γυρίζω και βλέπω ότι κοιτάζω τη Μαρίνα και έχει σκύψει όντως η κυρία κάτι της λέει. Η Μαρίνα με γουρλωτά μάτια με κοιτάζει και εγώ τις κάνω έτσι πάνω από τη σκηνή. Πέρασα μια φάση που αυτό λίγο δεν μου άρεσε, να σου πω την αλήθεια. Είναι ωραίο να σου λένε ότι με μικροδείχνεις, αλλά πέρασα μια φάση που δεν μου άρεσε. Σε ζορίζει και λίγο στο να... Και στη δουλειά σε ζωή. Να κάνεις και άλλους ρόλους. Δηλαδή, καταγράφεσαι ως ο αιώνιος πιτσιρικάς. Ναι, αφού τώρα με τον Περικλή έκανα μια. Ευτυχώς άφησα λίγα γένια, λίγο μεγάλος, ότι είναι παντρεμένος αυτός, έχει και ένα μικρό παιδί. Λίγο να αλλάξει εικόνα, ξέρεις, ένα. Κάτι διαφορετικό. Νομίζω εντάξει, ότι αρχίζω και μεγαλώνω πια. Δεν είμαι ο Ερμής. Και τώρα που βλέπω και τις επαναλήψεις, έχω μεγάλη διαφορά. Δεν μου λες. Εσείς οι ηθοποιοί που παίζετε σε αυτές τις πολύ επιτυχημένες σειρές, οι οποίες για μια τουλάχιστον δεκαετία, υπάρχουν και άλλες που είναι 20 ετία πια, έτσι, το Κωνσταντίνο και Ελένη, δεν ξέρω, πρέπει να είναι 20 ετίες. Είναι λίγο παραπάνω. Παραπάνω. Λίγο παραπάνω, όχι, λίγο παραπάνω από το άκρος εννοώ. Α, αρκετά παραπάνω πρέπει να είναι το Κωνσταντίνο και Ελένη. Που παίζετε διαρκώς, ασταμάτητα, στην τηλεόραση, επαναλήψεις. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, χρόνια και σκίζει. Πρέπει να σας κρατάει και λίγο ο κόσμος στο μυαλό του, να σας καταγράφει σαν προσωπικότητες, να σας ταυτίζει με το ρόλο. Και πρέπει και λίγο αυτό να σας καίει και επαγγελματικά. Δεν ξέρω πώς το βιώνετε όλο αυτό το non-stop. Δεν νομίζω ότι είναι κάψιμο. Όχι, δεν νομίζω. Είναι καλό, είναι... Όχι, δεν νομίζω. Είναι στο... Όχι, πιστεύω ότι τίποτα δεν μπορεί να σου... Τίποτα δεν μπορεί να σε κάψει. Είναι στο χέρι σου πώς να χειριστείς κάποια πράγματα. Εντάξει, τώρα το ότι σου λένε. Αν είχα σπρίσει, αν είχα σπάσει, αν είχα γίνει αυτό. Εντάξει, δεν έχω πολύ μεγάλη διαφορά. Να. Αλλά δεν νομίζω ότι θα με κάψει. Ίσα-ίσα που ο κόσμος αγαπάει, μαθαίνει τις ατάξεις απ' έξω. Εμένα μου αρέσει και η αντιμετώπιση του κόσμου. Δηλαδή, μου λέγω, δεν με ενοχλεί αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχω φέρει εδώ όλα τα παιδάκια αυτών των σειρών. Τα οποία παιδάκια είναι τα πιο χαρακτηριστικά, διότι είναι, ξέρω εγώ, το παιδάκι, ας πούμε, ξαφνικά. Είναι 8 χρονών στη σειρά και το βλέπεις άντρα 18 ξαφνικά, κάτι καφέ της χαράς, κάτι αυτά. Όπου περνάνε, ξέρεις, τα χρόνια. Και εσύ λοιπόν έγινες 28 χρόνων πατέρας. Σου είχε φανεί ότι ήταν νωρίς. Ήταν μια συνειδητή επιλογή αυτή. Πολύ συνειδητή. Συνειδητή, έτσι. Ναι, δεν έτυχε, ήταν πολύ συνειδητή. Καλά, εγώ δεν το βρίσκω και πολύ νωρίς, βέβαια. Ούτε εγώ. Στο λέω επειδή και ο άντρας μου ήταν 28 χρονών στο πρώτο παιδί και μετά όταν στο δεύτερο ήταν εκεί 32, ας πούμε. Ναι, ναι. Δεν το βρίσκω ότι είναι κάτι. Ούτε και εγώ το θεωρώ. Το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό. Ναι. Και εμένα ο πατέρας μου έγινε πολύ μικρός. Να πεις τώρα είναι πολλές γενιές πίσω. Αλλά το θεωρώ πολύ φυσιολογικό. Ήθελα πάρα πολύ. Δεν ήμουν βέβαια από τα παιδιά που έλεγε ότι θέλουν να παντρευτούν και αυτά, αλλά κάποια φορά θυμάμαι όταν ερωτεύεσαι, δεν το αφήνεις εύκολα να φύγει. Νομίζω ότι δεν, είναι λάθος να το αφήσεις να φύγει. Αυτό δεν το αφήνεις να φύγει. Κοίτα, υπάρχουν άντρες που είναι οι άντρες της σχέσης και της οικογένειας. Υπάρχουν δύο κατηγορίες για μένα άντρων. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι είναι οι τα αιώνια ελεύθερα πουλιά. Δηλαδή δεν φυλακίζονται με τίποτα. Και δεν μπορούν να κάνουν σταθερή σχέση. Αισθάνομαι, έτσι όπως μιλάς, ότι ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που του αρέσει να βρίσκεται μέσα σε μια σχέση, μέσα σε μια οικογένεια, που έτσι έχει φανταστεί τη ζωή του. Γιατί μόνο τέτοιοι άνθρωποι ενεργούν έτσι και κρατάνε τις οικογένειές σου. Αυτό με βοήθησε πολύ. Τους. Ναι, είμαι τέτοιος άνθρωπος και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί μου δημιουργούσε μια ισορροπία με τη δουλειά. Γιατί η δικιά μας η δουλειά έχει τόση ανασφάλεια, δίνεις εξετάσεις κάθε μέρα, δεν μπορείς να κοροϊδέψεις τον κόσμο. Ο κόσμος είναι πολύ αυστηρός μαζί σου. Δεν σε βλέπει μόνο στο τηλεοπτικό πρόσωπο, και στο θέατρο δίνεις εξετάσεις καθημερινά, αν είσαι καλός ή όχι. Mm-hmm. Ξεκινάς μια πορεία και είναι πάρα πολύ ωραίο να γυρίζεις στο σπίτι σου και να νιώθεις μια ισορροπία, να νιώθεις ανθρώπους. Εγώ τότε τις καλύτερες αγκαλιές τις έχω εισπράξει από την κόρη μου. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το περιγράψεις. Mm-hmm. Δεν νιώθεις ότι μπορεί άνθρωπος να σε αγαπήσει τόσο πολύ. Ή να αγαπήσεις εσύ τόσο πολύ άλλον άνθρωπο τόσο από το παιδί σου. Σε μαλώνει όταν σε βλέπει να φυλάς άλλες κυρίες στην τηλεόραση. Ναι, αυτό το έχω διαβάσει σε μια συνέντευξή σου, το έχεις πει. Μπήκα σπίτι. Ναι. Και ήταν μου τρομένη. Τη λέω, Μαρίνα, τι έχεις. Μου λέει, λοιπόν, κοίταξε, θα σου πω κάτι και βάλω το καλά στο μυαλό σου. Τα φιλιά κομμένα. Τη λέω, τι είναι αυτό το παιδί, δεν τη άρεσε καθόλου. Εξαλεί. Αλλά είναι και πολύ γλυκιά. Δηλαδή μου λέει και ατάκες τύπου είσαι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου.
Είσαι ο καλύτερος, είναι πολύ γλυκιά. Η δική σου προσωπική ιστορία ζωής μας ενέπνευσε, όπως είπες στην αρχή. Γιατί εκτός από εμάς έχει εμπνεύσει τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο. Αντίστροφα όμως. Ναι. Δηλαδή Βουγιουκλάκη, Παπά Μιχαήλ. Τους σύγχρονους σεναριογράφους. Πώς λεγόταν, το θα βρεις το δάσκαλό σου. Και αυτό το σενάριο, αν θέλεις, στον κινηματογράφο, είχε πάντα, ήταν μια κλασική συνταγή επιτυχίας. Στη ζωή πώς είναι. Εγώ εσύ, νομίζω ότι κάθε ιστορία έρωτα. Παντρεύτηκε στην καθηγήτριά σου. Την καθηγήτρια. Εντάξει, εγώ ήμουν τρίτο έτος, για να έρθουμε στο θέμα. Να φύγει, γιατί λίγο με άγχωσε αυτό, να σου πω την αλήθεια. Γιατί τόσο το άκουσα σαν πρόλογο και λέω: τι είναι αυτό, βλέπω και τη φωτογραφία, να τώρα τη βλέπω. Λέω, κοίταξε. Επειδή είναι ένα επιτυχημένο σενάριο, εμείς το παρουσιάσαμε έτσι, γιατί το βρήκαμε έτσι ότι είναι και επιτυχημένο συστατικό στην προσωπική σου ζωή. Γιατί είσαι πολλά χρόνια με τη γυναίκα σου, έχεις μια ευτυχισμένη οικογένεια. Μας άρεσε πολύ, είναι τυφερό. Μου κάνει εντύπωση, είναι πολύ γνωστό. Ναι. Όλοι οι άνθρωποι του χώρου το ξέρουν αυτό. Ναι. Εγώ ήμουν τρίτο έτος σχολής και ήρθε να διδάξει μια νέα κοπέλα, μόλις είχε γυρίσει από τις σπουδές της. Και εγώ μόλις την είδα, κάτι έπαθα. Είστε κοντά ηλικιακά, άρα ναι, με την... κοντά. Ναι, ναι, δεν είναι. Ναι, αλλά. Δεν ερωτεύτηκα τη γιαγιά μου. Όχι, αφού βλέπει φωτογραφία. Όχι, αλλά. Εντάξει, η καθηγήτριά σου πάντα σε μια σχολή έχει. Είναι η καθηγήτριά σου. Δηλαδή σε διδάσκει. Έχει ένα κύρος. Υπάρχει μια σχέση που αρχικά είναι. Δεν μπορεί να τη χτυπήσει την πλάτη όπως θα χτυπήσει την πλάτη τη φοιτήτριά σου. Φυσικά όχι. Και υπάρχει μια σχέση σεβασμού αρχικά. Είναι αλλιώς. Δηλαδή, φαντάζομαι και εσύ για να την προσεγγίσεις. Θα λένε ναι, μου φύγε η γη κάτω από τα πόδια. Ναι. Δεν ήταν εύκολο. Αλλά νομίζω ότι γενικά, όταν όποια γυναίκα και να έχει απέναντί σου, άμα ερωτευτείς και δεν είσαι ένας άνθρωπος που το κάνεις κάθε εβδομάδα, δεν ερωτεύεσαι κάθε εβδομάδα, νομίζω ότι ο τρόπος εκείνη τη στιγμή κάτι παθαίνεις. Δεν είναι. Δηλαδή το παραμύθι του έρωτα είναι το ίδιο, όπως και να το ζήσεις. Εγώ αυτή τη γνώμη έχω. Δεν έγινε είναι. Μέσα στη σχολή. Ναι, σου λέω την ερωτεύτηκα, ότι... άφησα, τελείωσε η σχολή. Την άφησες τη σχολή. Όχι, άφησα, τελείωσα τη σχολή. Άφησα να περάσει στη ο χρόνος. Σχολή. Βέβαια. Δηλαδή το κράταγες το συνέστημα. Εκεί φούντωνε. Ναι, ναι. Ένα-δύο χρόνια. Όχι, καλέ. Σου λέω τελευταίο έτος. Τελείωνε. Ναι, ναι. Και μόλις τελείωνε, τελείωσες, τι έκανες. Το σκάσα το παραμύθι. Τι της είπες, πάμε έξω για φαγητό. Εκείνη σε αντιμετώπισε ως το μαθητή της ή... Περίμενε να μου πεις μετά τις διαφημίσεις. Όχι, δεν θα πω το διαγωνισμό, δεν θέλω. Τώρα θέλω να πάω. Και είχαμε μείνει στο σημείο πώς ξεκίνησε ο μεγάλος έρωτας με τη σύζυγό σου, τη μαμά του παιδιού σου, πώς τη λένε την κορούλα σου. Την κόρη, η Μαρίνα. Η Μαρίνα. Και τη σύζυγο. Μελίνα. Μιμή είναι. Τι ωραίο όνομα. Το Μελίνα μου αρέσει πάρα πολύ. Πώς λοιπόν από μαθητής της πήρες τη μεγάλη ανάσα και έκανες το μεγάλο βήμα να της πεις να βγείτε έξω. Όταν είσαι ερωτευμένος το κάνεις αυτό. Εκεί παίρνεις. Συγκροτήσε, ναι. Παίρνεις βαθιές αναπνοές, εισπνοή-εκπνοή και κάποια στιγμή το ομολογείς. Ήταν δύσκολο, ναι. Γιατί η Μελίνα είναι ένας άνθρωπος πολύ επαγγελματίας στη δουλειά της, είναι στο χώρο πολύ, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Είναι δυναμική. Πολύ δυναμική. Είναι ένα στοιχείο που σε εγωίτευσε αυτό ο σύζυγός σου. Ναι. Με εγωίτευσε πολύ, έχει χιούμορ. Και έχει μια ειλικρίνεια η οποία δεν φοβάται δηλαδή να πει τη γνώμη της. Σου αυτό αρέσει, με εγωιτεύει πάρα αρέσει, πολύ. Σου λοιπόν να είσαι με έναν άνθρωπο που θαυμάζεις και σου αρέσει να είσαι με έναν άνθρωπο που έχει ένα δυναμισμό. Το θαυμάζεις το δυναμισμό. Θεωρώ ότι σε μια σχέση και για να κρατήσει πρέπει να υπάρχει ένας θαυμασμός, να θαυμάζει ο ένας τον άλλον. Για να μπορέσει να υπάρχει και ένας σεβασμός. Να σέβεσαι. Υπάρχουν και άντρες που δεν τις θέλουν τις πολύ δυναμικές γυναίκες. Εσύ δεν ανήκεις στην κατηγορία των ανδρών που θέλουν τη γατούλα. Που υπάρχουν οι άντρες προστάτες, ξέρεις, ναι. Που θέλουν τη γατούλα. Να είναι και λίγο πιο χαζή από αυτούς, να είναι και λίγο. Υπάρχει κατηγορία. Ναι. Και υπάρχει και η κατηγορία των ανδρών που γοητεύονται από τη δυναμική ναι. Και το μυαλό της γυναίκας. Δεν μ' αρέσουν οι χαζοί άνθρωποι. Και δεν το λέω ότι και καλά.
Θέλω, όχι, για να μην παρεξηγηθώ, θέλω με τον άνθρωπο όπως και με τους φίλους και πόσο μάλλον με τον άνθρωπό σου να επικοινωνείς με τα μάτια. Δηλαδή να κοιτάζεις τα μάτια και να επικοινωνείς. Να λες ότι. Να μην χρειάζεται να πεις πολλά πράγματα. Να. Να μην χρειάζεται. Όχι ότι δεν πρέπει να. Ότι όλα είναι αυτονόητα. Όχι. Αλλά να υπάρχει μια επικοινωνία. Να μπορείς να. Έχουν περάσει όμως μεγάλα μυαλά από διάφορους χώρους. Επιστημονικούς, δημοσιογραφικούς και πάλι λέγοντας που γοητεύτηκαν από την χαζομάρα εντός εισαγωγικών αφέλεια γυναικείων έτσι, συντρόφων. Δηλαδή, για κάποιους άντρες και πολλές φορές συμβαίνει να είναι και πάρα πολύ ισχυροί και έξυπνοι, είναι αφροδισιακό αυτή η γυναικεία χαζομάρα και η αφέλεια. Μην μου πεις ότι δεν το έχεις δει να συμβαίνει εκεί δίπλα σου. Εσύ είσαι στο άλλο άκρο. Ερωτεύτηκες μια γυναίκα πάρα πολύ δυναμική, με γνώσεις, καθηγήτριά σου, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Σου αρέσει πολύ αυτό. Κοίταξε, μην ξεχνάς ότι με τη Μελίνα συνεργαζόμαστε και πάρα πολύ στο θέατρο. Η Μελίνα δουλεύει στο θέατρο. Και τώρα δουλεύουμε μαζί. Είναι στις Νεφέλες, κάνει τη μουσική διδασκαλία. Νεφέλες με Γιάννη Μπέζο, σκηνοθεσία Νίκος Μαστοράκης. Ξεκινάμε από Επίδαυρο. Πολύ ωραία. Και θα είσαι μαζί με τη γυναίκα. Θα πάρει την μικρή μαζί. Δηλαδή, ας πούμε, πας να παίξει την Επίδαυρο. Η γυναίκα σου έχει τη μουσική επιμέλεια. Μουσική διδασκαλία. Μουσική διδασκαλία. Και είσαστε. Και στην Επίδαυρο, που πρέπει να έχεις ξαναπαίξει την Επίδαυρο, γιατί εσύ έχεις συνεργαστεί πολύ με το Εθνικό. Σε ένα χώρο έτσι τόσο ξεχωριστό για έναν ηθοποιό, έχετε μαζί και τη μικρή, πώς είναι η ζωή σας? Κοίταξε, κάποιες φορές την παίρνουμε μαζί, κάποιες φορές όχι. Όταν είμαστε σε μια παραγωγή και οι δύο μαζί, δεν την παίρνουμε, γιατί οι ώρες είναι λίγο ακατάλληλες. Δηλαδή, αργούμε πολύ να τελειώσουμε την πρόβα, μετά θα πάμε ξέρω εγώ να φάμε και αυτά. Αλλά η Μαρίνα είναι πολύ στο θέατρο. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή σε κάποιες άλλες πιάτσες θα έρθει, θα την πάρω μαζί. Θα είναι μαζί, είμαστε ένα τρίο δηλαδή έτσι. Και θα περιοδεύσετε ή θα πάτε θα κάνουμε περιοδία. Θα κάνετε περιοδία. 13-14 Ιουλίου θα ξεκινήσουμε από Επίδαυρο. Άρα θα γυρνάτε από τόπο σε τόπο. Στην ουσία γυρίσετε την Ελλάδα. Ναι. Θα πάμε σε πολλές πόλεις, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Πάτρα, Καβάλα. Και άλλες, τώρα δεν μου έχετε στο μυαλό. Μάλιστα. Εξαιρετικά, είναι μια πολύ, πολύ ωραία. Εξαιρετικά ενδιαφέρον και είναι πολύ ωραίο να συνδυάζεις τις Νεφέλες, το Εθνικό, με πράγματα στην τηλεόραση. Ναι. Φαντάζομαι σου προσφέρει ισορροπία. Δηλαδή, ως ηθοποιός αισθάνεσαι μια ισορροπία συνδυάζοντάς τα. Όταν κάνεις τηλεόραση, το βλέπεις κι εσύ ότι απευθύνεσαι σε περισσότερο κόσμο και έτσι εισπράττεις περισσότερη αγάπη στον δρόμο. Είναι όμορφα και εμένα μου αρέσει η τηλεόραση. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Η διαδικασία δηλαδή της τηλεόρασης. Μ' αρέσει. Τα τουρκικά σερίαλ πώς τα βλέπεις για να κλείσουμε, γιατί έχω ένα θέμα για αυτά μετά. Α. Είναι μια. Κάτι της εποχής. Θα περάσει. Πολύ γλυκός. Θα περάσει. Πολύ γλυκός. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε με ένα βίντεο που έχουμε κάνει για αυτή την... Είναι η Σιλά, είναι μια πρωταγωνίστρια μιας τουρκικής σειράς που προβάλλεται στο Μέγκα με το οποίο συνεργάζεσαι εσύ κατά κόρον και η οποία έχει πρωταγωνιστήσει και σε άλλη τουρκική σειρά και έχει κλέψει καριές. Πολύ όμορφη, ήταν μοντέλο, είναι πολύ αγαπητή πλέον και στο ελληνικό κοινό και έχουμε κάνει το προφίλ της. Μάλιστα. Το βλέμμα της καθυλώνει, το αψεγάδιο στο κορμί της κόβει την ανάσα. Το υποκριτικό της ταλέντο έχει κερδίσει τις καρδιές εκατομμυρίων τηλεθεατών. Είναι η μελαχρινή τουρκάλα Καλονή Κανσού Ντερέ, η οποία πρωταγωνιστεί στην τηλεοπτική σειρά Σιλά. Sıla ben Emre ile seni çok kıskandım Sıla. Με ύψος 1,86 και γήινη μελαχρινή ομορφιά, είναι από τα πιο πολύ συζητημένα πρόσωπα της Τουρκίας. Ένα κορίτσι που ξεκίνησε σαν μοντέλο και από το 2004 αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική. Στην Ελλάδα έγινε γνωστή μέσα από τη σειρά Εζέλ, όπου υποδιόταν την Εϊσάν. Από τότε απέκτησε στη χώρα μας φανατικούς θαυμαστές. Ölmeyeceksin. Gideceksin.
Κανσού Ντερέ γεννήθηκε στις 14 Οκτωβρίου του 1980 στην Άγκυρα και αν δεν την είχε κερδίσει η υποκριτική, θα εργαζόταν ως αρχαιολόγος, καθώς είναι απόφυτος του Τμήματος Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης. Το 2000, μετά από παρότρινση φίλων της, έλαβε μέρος στα Καλλιστεία και κέρδισε τον τίτλο της Μις Τουρκίας, κάτι που αποτέλεσε διαβατήριο για μια καριέρα στο χώρο της μόδας. Συνεργάστηκε με τους διασημότερους Τούρκους σχεδιαστές και περπάτησε στις μεγαλύτερες πασαρέλες της χώρας της. Το 2002 μετακόμισε στο Παρίσι. Εκεί έλαβε μέρος σε επιδείξεις μόδας Ευρωπαίων σχεδιαστών. Συμμετείχε σε διαφημιστικά σποτ, ενώ έκανε πολλές φωτογραφίσεις για περιοδικά μόδας. Orhan, beni delirtmeye mi çalışıyorsun ha? Bir şey desene. Yezda desene. Sebebi o öyle değil mi? O kadar mı yüreksizsin? Αρκετές φωτογραφίσεις της θεωρήθηκαν προκλητικές για τη χώρα της. Εκείνη όμως έκανε πάντα αυτό που ήθελε και κατάφερε να πετύχει πολλά στον χώρο της μόδας. Το 2008 έγινε το πρόσωπο γνωστής εταιρείας καλλιντικών. Από το 2004 μέχρι σήμερα έχει παίξει σε 6 τηλεοπτικές σειρές και έχει εμφανιστεί σε 4 κινηματογραφικές ταινίες. Σε μία από τις οποίες μαζί με τον γνωστό σε εμάς, ο Νουρ. Ne söylediklerinin farkındasın, ne yaptıklarını. Bana sarhoş mu diyorsun? Η Τουρκάλα Καλονί έχει απασχολήσει τα μίντια της χώρας της και με την προσωπική της ζωή. Λένε πως δεν έχει κανένα πρόβλημα να απασχολεί τα πρωτοσέλιδα περιοδικών με τους ερωτές της. Στα 20 της διατηρούσε δεσμό με τον Γκοχάνο Ζογκούς, έναν από τους ιδρυτές του μουσικού συγκροτήματος Αθένα, το οποίο γνωρίσαμε στην Eurovision του 2004. Ακολούθησε ο Νετζάντι Σλέρ με σπουδές φωτογραφίας, υποκριτικής και 3 βιβλία. Επόμενος ήταν ο Καν Μπουλεγκέν, 16 χρόνια μεγαλύτερός της, και έμειναν μαζί για 3 χρόνια. Τελευταία της σχέση που έγινε γνωστή ήταν ο γνωστός Τούρκος κωμικός ηθοποιός Τζεμ Γιλμάζ. Το ζευγάρι ήταν μαζί από το 2005 μέχρι το 2009. Το περασμένο καλοκαίρι αποφάσισαν όμως να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους και μάλιστα να την επισημοποιήσουν. Τελικά οι δύο τους χώρισαν και πάλι και ο Τζεμ Γιλμάζ βρήκε άλλη γυναίκα και μάλιστα την παντρεύτηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πληροφορίες μάλιστα ήθελαν την Κανσού να είχε εξαφανιστεί από την Τουρκία προκειμένου να μην βλέπει τον πρώην της να παντρεύεται. Yoksa teker teker vururum sizi. Vahşet bu. Silah silahla durduruyor. Bundan sonra suyun hakimiyeti benim elimde olacak. Η τηλεοπτική σειρά Σιλά, μέσα από την οποία αγαπήθηκε πολύ η Κανσού Ντερέ, αφηγείται την ιστορία ενός μεγάλου έρωτα που ξεκινά με έναν γάμο που δεν έπρεπε να γίνει. Και κάπως έτσι η Τουρκία του σήμερα συγκρούεται με τους άγραφους νόμους της παράδοσης. Η Σιλά, μια σύγχρονη κοπέλα, πέφτει στα δίχτυα μιας εφιαλτικής παγίδας και η ζωή της αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Ben artık hanım adi miyim? Öylesin tabii. Λοιπόν, πολύ όμορφη. Πάμε να σας πω το διαγωνισμό για να αλλάξουμε θέμα. 20.000 ευρώ, φίλες και φίλοι, από εμάς για σας. 20.000 ευρώ μετρητά και επειδή η εκπομπή τελειώνει, η κλήρωση έρχεται. Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία σε όλους εσάς και σε όλους εσάς που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο. 90 11 51 51 51 ή μέσω SMS. Τα φένα κενό, στείλτε το ονοματεπώνυμό σας στο 54 990, 2,48 ευρώ η χρέωση της κλήσης ή του SMS. Καλή σας επιτυχία, φίλοι μου. Λοιπόν, τώρα θα κουβεντιάσουμε με την Κατερίνα και τον κύριο Κωνσταντίνο Πάντο, τον μευτήρα γυναικολόγο. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Ένα θέμα το οποίο κάποτε θα φαινόταν απίστευτο. Κάποτε θα φαινόταν σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Όσο όμως η επιστήμη προχωρά,
η επιστήμη σε συνδυασμό με τη θέληση, την πίστη και τη δύναμη της αγάπης μπορούν να κάνουν τα πάντα. Ακούστε λοιπόν. Θα σας δώσω το θέμα με ένα τίτλο. Η μητέρα της Κατερίνας, που είναι 52 ετών, κυοφορεί, έχει γίνει δηλαδή παρένθετη μητέρα, στο παιδί της Κατερίνας. Αυτό το θέμα θα κουβεντιάσουμε τώρα. Λοιπόν, να ξεκινήσω από σένα, Κατερίνα μου. Πόσα χρόνια είσαι παντρεμένη? Δύο. Δύο χρόνια. Mm. Για κάποιους λόγους υγείας, φαντάζομαι, πολύ προσωπικούς, ναι, που δεν ξέρω αν θέλεις να αναφερθείς σε αυτούς. Δεν χρειάζεται. Είναι δικό σου θέμα, mm-hmm, αυτό. Αποφάσισες να προχωρήσεις σε εξωσωματική γονιμοποίηση. Επισκέφτηκες τον κύριο Πάντο. Μάλιστα. Έκανες κάποιες προσπάθειες εξωσωματικής ή από την πρώτη στιγμή σου ανακοίνωσε ο γιατρός ότι θα έπρεπε... Επισκεφτήκαμε τον γιατρό, μας ανακοίνωσε τη διαδικασία, μας είπε τι έπρεπε, τη μέθοδο, τι έπρεπε να κάνουμε, οπότε πήραμε την κοινή απόφαση με τη μητέρα μου να δοκιμάσουμε αυτή τη μέθοδο. Να ρωτήσω τον γιατρό, να μου μιλήσει λίγο επιστημονικά. Εικάζω ότι εδώ είχαμε μία περίπτωση που δεν έπαιρνε άλλη παρέμβαση εξωσωματικής γονιμοποίησης. Αυτό το γνωρίζατε όταν επισκεφτήκατε τον γιατρό? Ναι. Το γνωρίζετε από πριν ή σας το ανακοίνωσε ο κύριος Πάντος? Γιατί είναι δύσκολο να πει σε μια γυναίκα. Η αλήθεια είναι ότι προκειμένου εξωματική ή τα υπογόνιμα ζευγάρια να αποκτήσουν ένα παιδί, πρέπει να κάνουν κάποιες εξετάσεις πριν. Mm-hmm. Ακόμα και η εξωματική γονιμοποίηση για να έχει επιτυχία χρειάζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Mm-hmm. Και εδώ δεν υπήρχε προϋπόθεση για τη μήτρα να μπορεί να δεχτεί ένα mm-hmm. έμβριο, οπότε έπρεπε να ακολουθήσει μια άλλη διαδικασία. Mm-hmm. Σε αυτή τη διαδικασία τους ανακοίνωσα τις λεπτομέρειες, τον τρόπο που θα ακολουθηθεί. Πήγαν όλα πάρα πολύ καλά, πολύ γρήγορα. Άρα εσείς έπρεπε να ανακοινώσετε στο ζευγάρι ότι, ακούστε να δείτε, ένας τρόπος μόνο υπάρχει για να φέρετε παιδί στον κόσμο, μέσω παρένθετης μητέρας. Ακριβώς. Φαντάζομαι ότι και αυτό είναι δύσκολο για σας, γιατρέ. Γιατί τα ζευγάρια έρχονται σε εσάς με πολύ μεγάλες ελπίδες. Έτσι δεν είναι, Κατερίνα μου? Ναι, σε βλέπω και κουνάς το κεφάλι σου. Με πολύ μεγάλες ελπίδες ότι θα αποκτήσουν το δικό τους παιδί. Εσύ πώς το άκουσες όταν στο ανακοίνωσε ο γιατρός? Πώς το πήρες αρχικά? Όχι, δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Ξέραμε ότι θα ακολουθεί κάποια μέθοδος. Το συζήτησα με τη μητέρα μου. Ρωτήσατε αν έχει νέα μητέρα, ρωτήσατε αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος, πώς να το κάνει, πώς γίνεται η διαδικασία? Υπάρχει μια διαδικασία με την παρένθετη μητρότητα. Πρώτα πρέπει να βρούμε το άτομο, το οποίο θα πρέπει να συμφωνήσει. Ο πιο υγιής τρόπος για να γίνει αυτό είναι από κάποια γνωστή, κάποια συγγενής. Εδώ η ίδια η μητέρα ανέλαβε την πρωτοβουλία να πει ότι θα ήθελε να τα κυοφορήσει τα έμβρια, γιατί έμβρια τοποθετήσαμε, αλλά ένα εμφυτεύτηκε τελικά. Ακολουθούμε μια διαδικασία νομική, όπου βγαίνει μια δικαστική απόφαση και εφόσον όλα ολοκληρωθούν σωστά και υπολύνται και στις σωστές εξετάσεις κιόλας, ναι, το άτομο αυτό, να ξέρουμε ότι είναι υγιής, ναι, ότι δεν, ναι, θα έχει κάποιο πρόβλημα, ναι, ιδιαίτερο στη διάρκεια της κρίσης, ακολουθούμε αυτή τη διαδικασία. Εσύ το είπες στη μαμά σου, τι το ζήτησες ή εκείνη σκέφτηκε να στο προτείνει? Όχι, ήταν μια απόφαση που πάρθηκε από κοινού. Αλλά από την πρώτη στιγμή η μητέρα μου ήταν σύμμαχος στην ιδέα αυτή. Mm-hmm. Γιατί σίγουρα μια μάνα για το παιδί της είναι διατεθειμένη να κάνει τα πάντα. Βέβαια. Για την ευτυχία του παιδιού της. Και δεν ξέρω πώς είναι για μια γυναίκα να κυοφορεί το εγγόνι της. Πρέπει να είναι ένα πρωτόγνωρο συνέστημα. Δηλαδή, πέρα της, αν θέλεις, των στενών πλαισίων των επιστημονικών που συζητάμε και της ιατρικής, πρέπει να είναι ένα πολύ ιδιαίτερο συνέστημα αυτό. Πιστεύω κάθε μητέρα θα έκανε τα πάντα για να δει το παιδί της ευτυχισμένο. Θα έκανε τα πάντα. Έτσι και η δική μου η μητέρα αποφάσισε να μπει σε αυτή την πολύ δύσκολη διαδικασία τελικά, για να με δει και εμένα να ολοκληρώνω την οικογένειά μου. Γιατί δύσκολη? Είναι δύσκολη διαδικασία. Όταν στα 52 χρόνια κυοφορείς ένα παιδί, είναι δύσκολη διαδικασία. Δεν είναι εύκολη. Μίλησέ μου για τη διαδικασία. Λες, είναι δύσκολη στα 52 να κυοφορείς παιδί? Φαντάζομαι. Φαντάζομαι. Συμφωνώ κι εγώ. Είναι δύσκολη, διότι είναι μια γυναίκα η οποία έχει μπει σε μηνόπαυση, η οποία έχει ξεχάσει τι σημαίνει εγκυμοσύνη, η οποία είχε
άλλα προβλήματα στη ζωή. Μεγάλωσε την Κατερίνα, της έδειξε το δρόμο στη ζωή. Κάπου και αυτή είχε ηρεμήσει με τη ζωή της ότι όλα πήγαν καλά και ξαφνικά δέχεται να γίνει πάλι μητέρα. Μπορεί μια γυναίκα που έχει μπει στην εμεινόπαυση να κυοφορήσει παιδί? Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας παρά μόνο νομικά, βέβαια, όσον αφορά κάποια με γυναίκα. Με φυσιολογικό τρόπο μπορεί μια γυναίκα που έχει μπει στην εμεινόπαυση? Όχι. Όχι. Με την εξωσωματική γονιμοποίηση. Με εξωσωματική γονιμοποίηση. Βεβαίως. Βεβαίως. Φυσιολογικά χρειαζόμαστε την ορεξία. Όταν μια γυναίκα έχει μπει στην εμεινόπαυση, δεν μπορεί να κάνει όρεξη. Αλλά εδώ όμως δεν είναι γενετικό υλικό δικό της, είναι γενετικό υλικό της κόρης της, με του αντρός της. Σε έχει φέρει αυτό πιο κοντά με τη μητέρα σου? Αναγκαστικά. Βέβαια, βέβαια. Βέβαια. Δηλαδή, έχεις την κοιλιά της τα παιδιά σου δίδυμα, κόρτσια, αγόρι? Ένα παιδάκι. Ένα παιδάκι? Ένα έμβριο, ναι. Μάλιστα. Λες έχει φέρει πιο κοντά. Εσύ πώς νιώθεις γι' αυτό? Δηλαδή, είσαι κάθε μέρα κοντά της, έχεις αγωνία, τη ρωτάς τα πάντα, πώς αισθάνεται, έχεις άγχος να συνεχίσει να κυοφορεί το έμβριο? Βέβαια. Πώς είναι οι σχέσεις σας? Ο φόβος και η αγωνία για κάθε τι καινούριο, πόσο μάλιστα τόσο σοβαρό, ώστε να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί, είναι δεδομένα. Όμως μας βοήθησε πάρα πολύ ο κύριος Πάντος και η ομάδα του, που στάθηκαν δίπλα μας τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά, σε προσωπικό επίπεδο. Και όταν έχεις δίπλα στους ανθρώπους καταρτισμένους, στον τομέα τους, που γνωρίζουν καλά το αντικείμενο της δουλειάς τους, δεν φοβηθήκαμε για κάτι και είμαστε και πιο ενωμένες. Mm-hmm. Όταν ξέρεις ότι δεν πρόκειται να αντιμετωπίσεις κάποιο πρόβλημα υγείας, ότι όλα θα πάνε μια χαρά, mm-hmm. όταν το επιβεβαιώνει και ο γιατρός, τότε έχουμε ησυχάσει και θα απολαύσουμε αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Στη δική σου προσωπική επαφή με τη μητέρα σου, πώς είναι? Βέβαια έχουμε έρθει πιο κοντά, διότι... Ωραία, θα μου τα πεις μετά τις διαφημίσεις. Ναι. Φίλες και φίλοι, για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, για όσους δεν παρακολουθήσατε από την αρχή την ιστορία της Κατερίνας, η Κατερίνα περνά σήμερα μαζί με τον γιατρό της, τον μευτήρα γυναικολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Πάντο, ένα μήνυμα ελπίδας. Ένα μήνυμα ελπίδα σε όλες τις γυναίκες που δεν μπορούν να γίνουν μανούλες, με διάφορους λόγους υγείας προσωπικούς. Η Κατερίνα λοιπόν είναι εδώ, σπάει τα ταμπού και μιλά για το θαύμα της επιστήμης και της μητρικής αγάπης. Για το πώς η μητέρα της, που είναι 52 χρονών, κυοφορεί αυτή τη στιγμή το δικό της μωρό, με τη βοήθεια της εξωσωματικής γονιμοποίησης και του γιατρού της, του κυρίου Πάντου. Θα ήθελα να ρωτήσω λίγο έχουμε κοντά μας και την κυρία Ρόη Παυλαία, να μας βοηθήσει από νομικής απόψεως για το θέμα αυτό, και την κυρία Στέλλα Αργυρίου, που είναι ψυχολόγος. Να ρωτήσω την κυρία Αργυρίου αρχικά, για την ψυχολογία της μητέρας και της κόρης σε μια τέτοια περίπτωση. Δεν ξέρω αν έχετε ποτέ χειριστεί μια τόσο σπάνια περίπτωση, αν και μου λέει τώρα ο γιατρός ότι πια δεν είναι σπάνια. Μου λέει, έχω πόσες περιπτώσεις... Είναι αρκετές περιπτώσεις, είναι άλλες τέσσερις. Άλλες τέσσερις περιπτώσεις αυτή τη στιγμή. Καθόλου σπάνια, και μάλιστα έχω διαχειριστεί μια τέτοια περίπτωση όταν ακόμα ήμουν φοιτήτρια, γιατί στο εξωτερικό είναι πολύ πιο σύνηθες το φαινόμενο αυτό. Θέλω να σας πω ότι το θέμα το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον και από ψυχολογικής άποψης, και γιατί περνάμε ένα μήνυμα σε μια κοινωνία που πλέον κατακλυζόμαστε από το να σκεφτόμαστε μόνο τα υλικά αγαθά. Είναι μια φοβερά αλτρουιστική πράξη. Για μένα, ειδικά και εγώ που είμαι, ας πούμε, 33 χρόνια και δεν έχω γίνει μητέρα ακόμα, να σας πω την αλήθεια, λίγο καθησυχάστηκα βλέποντας τέτοια περιστατικά. Γιατί δυστυχώς οι γυναίκες πλέον μετά τα 30 παθαίνουν ένα πανικό, επιλέγουν λάθος συντρόφους μόνο και μόνο για να γίνουν μητέρες, και έχουμε φτάσει στο σημείο να καταλήγουμε σε διαζύγια με παιδιά.
Όσον αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό, η μητέρα της κοπέλας καταρχήν θα ανανεωθεί η μαμά σου, θα ξαναζήσει. Ναι, βέβαια. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία θα αισθανθεί και πάλι παραγωγική. Την πετυχαίνει σε μια φάση που μετά την εμεινόπαυση οι γυναίκες έτσι λίγο επαναπροσδιορίζουν το ρόλο τους. Δηλαδή θα έχει διπλό κέρδος και η μητέρα και φυσικά η ίδια μέσα από τη μητρότητα και όταν θα πάρει το παιδί στα χέρια της. Πραγματικά πιστεύω δεν θα καταλάβεις τίποτα. Θα είναι σαν να το ζεις από την αρχή όλο αυτό. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία. Είναι μια φοβερή πράξη. Θα νιώσεις ένα φοβερό δέσμο με τη μητέρα σου που προφανώς ήδη υπάρχει, αλλά και πάλι θα ανανεωθεί από την αρχή η σχέση σας. Και μακάρι να έχουμε τέτοια παραδείγματα, τονίζω και πάλι, σε μια κοινωνία που δυστυχώς δεν βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας. Να ρωτήσω και από νομικής πλευράς. Πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις, έτσι δεν είναι, να μας πει η κυρία Παυλία ως νομικός. Αλλιώς δεν γίνεται. Πρέπει να συμπληρώσω, να πω ότι η παρένθετη μητρότητα στηρίζεται σε μια ηθική αξία που χάνουμε τις μέρες μας και που λέγεται αλτρουισμός. Γι' αυτό και η νομική επιστήμη έχει βοηθήσει πολύ τους πολίτες να προβούν σε αυτή τη διαδικασία τι πρέπει να κάνουν. Οπωσδήποτε πριν κυοφορήσει η μητέρα, φαντάζομαι ότι το έχετε κάνει και εδώ, θα πρέπει να πάρουν την άδεια από το δικαστήριο, από το Μονομελές Πρωτοπικείο Αθηνών. Καταθέτουν μια αίτηση, πρέπει να συμφωνεί και ο σύζυγος βέβαια, ναι, και η παρένθετη μητέρα, να καταθέσουν μια αίτηση. Συνήθως γίνονται δεκτές, εξετάζει ο δικαστής αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και στη συνέχεια το παιδί που θα γεννηθεί θεωρείται ότι έχει μητέρα αυτή που έβγαλε το γενετικό υλικό και όχι τη μητέρα, τη γυναίκα που το έχει κυοφορήσει. Δηλαδή ανήκει 100% στη μητέρα που δίνει το γενετικό υλικό. Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που το μοιραστήκατε μαζί μας. Νομίζω ότι δώσατε ελπίδα και βοηθήσατε και πολλές ακόμα γυναίκες που μπορεί να αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα και αναγκαστικά πρέπει να γίνουν μητέρες μέσω αυτής της μεθόδου. Τα δικά σας συναισθήματα για τον επίλογο του θέματος, θέλω. Εγώ θα ήθελα να πω να μην σταματάμε να ελπίζουμε ποτέ. Για κάθε μητέρα, για κάθε γυναίκα να μην χάνει την ελπίδα της. Και για κάθε δύσκολη δοκιμασία που μπορεί να περάσει, αυτό σίγουρα θα γίνει πιο δυνατή. Εύχομαι λοιπόν να κρατήσετε. Εσείς θα την ξεκινήσετε? Φαντάζομαι, ναι. Ναι. Κάνετε και την εξωσωματική και... Νομίζω πρέπει να ολοκληρώνουμε το μας. Ωραία. Εύχομαι λοιπόν μετά από λίγους μήνες ο κύριος Πάντος να σας δώσει την αγκαλιά σας. Θα είστε μέσα, φαντάζομαι, την ώρα της γέννησης. Μακάρι. Δεν το έχουμε συζητήσει, αλλά μακάρι να είναι. Ναι. Και μάλλον με κεσαρική λόγω της ηλικίας, έτσι. Λόγω της ηλικίας κεσαρική. Εμείς θέλουμε να σας δούμε το μωράκι σας αγκαλιά. Και να προβάλλουμε ένα πολύ χαρούμενο ρεπορτάζ, να σας δούμε να χαμογελάτε, να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με μια τραγική ιστορία αγάπης που ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Μια 24χρονη που έχασε πριν από μερικές εβδομάδες τον αγαπημένο της. Θυμάστε ότι έχασε την ζωή του από σφαίρες αδίστακτων κακοποιών. Ήταν ξημερώματα, ήταν στην περιοχή της Κερσαριανής. Ήταν δύο αδέρφια, σας θυμίζω την ιστορία. Και ληστές πάνε να τους πάρουν το αυτοκίνητο. Κατεβαίνουν στην πιλωτή της πολυκατοικίας τα δύο αυτά αδέρφια και το ένα από τα δύο χάνει τη ζωή του επί τόπου από τις σφαίρες των κακοποιών, είχαν καλάσνικοφ. Το άλλο μεταφέρεται με βαριά τραύματα στο νοσοκομείο. Για αυτή την ιστορία μιλάμε, για αυτή την περίπτωση. Η κοπέλα του ενός αγοριού, 24χρονών κοπέλα λοιπόν, όπως μάθαμε εχθές, ταξίδευε με το πλοίο για να επισκεφτεί τον τάφο του αγοριού και βούτυξε στη θάλασσα από το πλοίο της γραμμής. Η ιστορία μας συγκλώνει, η Ελίνα Κεκές είναι στην αίθουσα σύνταξης για να μας πει περισσότερα. Εμείς όντως επικοινωνήσαμε με συγγενικό πρόσωπο του αδικοχαμένου Νίκου Παπουτσιδάκη. Όντως μας επιβεβαίωσαν ότι χθες τα ξημερώματα η 24χρονη σύντροφός του επιβιβάστηκε στο πλοίο Κνωσός Παλάς προκειμένου να μεταβεί στην Κρήτη για να μπορέσει να επισκεφτεί το μνήμα του αγαπημένου της. Στη σκέψη όμως ότι δεν θα έπαιρνε αγκαλιά τον αγαπημένο της Νίκο, ότι θα αντίκριζε μόνο το μνήμα του και το χώμα που τον σκέπαζε, της θόλωσε το μυαλό.
Έτσι εντελώς ξαφνικά έπεσε από το καράβι, παγώνοντας όλους όσους βρίσκονταν δίπλα της. Όλοι όσοι την είδαν ειδοποίησαν αμέσως τον καπετάνιο. Ο καπετάνιος ειδοποίησε το λιμενικό και λίγη ώρα αργότερα κατάφεραν να τη σώσουν. Τώρα η κοπέλα παρακολουθείται από ψυχολόγο και προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της, να ξεπεράσει τα ψυχολογικά προβλήματα. Μάλιστα. Άλλος ένας κρίκος σε αυτή την αλυσίδα των τραγικών συμβάντων που έχουμε παρακολουθήσει γύρω από τη συγκεκριμένη οικογένεια. Μια μάνα, θυμάμαι, να βλέπει τα δύο της αγόρια, μόνη μάνα, πρέπει να έχει φύγει από τη ζωή ο πατέρας, τα δύο της αγόρια, τους δύο άντρες που μεγάλωσε, τους δύο λεβέντες, πεσμένους στο πεζοδρόμιο, την ώρα προσπαθούσαν να σώσουν την περιουσία τους, το αυτοκίνητό τους. Ο ένας έφυγε από τη ζωή, ο άλλος πάλεψε πάρα πολύ για να κρατήσει τη ζωή και τώρα αυτό. Τώρα, άλλος ένας κρίκος προσθέθηκε στην αλυσίδα. Ένα νεαρό κορίτσι, μόλις 24 χρονών. Μια νέα όμορφη κοπέλα. Από τον πόνο της για το χαμό του αγοριού της, πέφτει αυτό το πλοίο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα Κεκές. Λοιπόν, θα δώσω τα τηλέφωνα για το διαγωνισμό, γιατί έτσι θα κλείσουμε λίγο ευχάριστα την εκπομπή. Με ένα θέμα εντελώς διαφορετικό, με μια έτσι ωραία βάφτιση. Να σας δώσω τα τηλέφωνα λοιπόν και πάλι για τα 20.000 ευρώ. Από σταθερό θα καλέσετε στο 9011-51-51-51 και μέσω SMS τα αφένα κενό το ονοματεπώνυμό σας στο 54-990. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Και να κλείσουμε με χαμόγελο. Να κλείσουμε με τη βάφτιση του δεύτερου παιδιού της Μαριλένας Παναγιωτοπούλου που έγινε στη Ρώμη, έγινε στην Ιταλία και το περιοδικό OK εξασφάλισε ένα υπέροχο αποκλειστικό φωτογραφικό υλικό. Είτε είναι γάμος είτε βάπτιση, η Μαριλένα Παναγιωτοπούλου ξέρει πως να κεντρίζει πάντα το ενδιαφέρον, καθώς όλη της η ζωή έχει ενδιαφέρον. Ποιος θα ξεχάσει άλλωστε τον γάμο υπερπαραγωγή που έκανε στις 7 Ιουλίου του 2007, στις 7 το απόγευμα στη Μύκονο, με γαμπρό τον Κωνσταντίνο Κοροξενίδη. Πριν από λίγες ημέρες, η Μαριλένα βάπτισε και το δεύτερο μωρό της, αυτή τη φορά στην αιώνια πόλη, τη Ρώμη, και όλα ήταν πλούσια και εντυπωσιακά, αφού η κρίση φαίνεται πως δεν αγγίζει την ίδια και το σύζυγό της. Και το όνομα του παιδιού, Αλέξανδρος. Ήταν μια μαγική εμπειρία, όπως θα πει η Μαριλένα στο περιοδικό OK. Όλα ήταν πολύ πιο όμορφα από ό,τι είχε φανταστεί το ζευγάρι. Η Μαριλένα και ο σύζυγός της, Κωνσταντίνος Κοροξενίδης, βάπτισαν τον δεύτερο γιο τους στην Ορθόδοξη Εκκλησία του 6ου αιώνα, Σαν Τεοντόρο, ενώ οι καλεσμένοι έμειναν στο πιο φημισμένο και ακριβό ξενοδοχείο της αιώνιας πόλης. Τα γλέντια κράτησαν δύο ολόκληρες ημέρες και οι σαμπάνιες αίρεαν άφθονες. Οι προετοιμασίες της βάπτισης είχαν ξεκινήσει μόλις μία μέρα μετά τη γέννηση του Αλέξανδρου στις 5 Ιανουαρίου στο Ντουμπάι. Το μυστήριο έλαβε χώρα το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, παρουσία 130 καλεσμένων από Ελλάδα, Ελβετία, Ιταλία και Μεγάλη Βρετανία. Οι μπομπονιέρες των ενηλίκων περιλάμβαναν αρχαιοελληνικό νόμισμα με το γράμμα Α από τη μια πλευρά και την ημερομηνία της βάπτισης από την άλλη, ενώ τις παιδικές μπομπονιέρες συνόδευαν λευκά τίσερ. Ο στολισμός της εκκλησίας ήταν εντυπωσιακός, ενώ στον προάβλιο χώρο είχε στηθεί μπουφές με finger food και αφεψίματα για τους καλεσμένους. Μετά το μυστήριο, οι καλεσμένοι μεταφέρθηκαν στην έπαυλη της οικογένειας Φέντι, στον κήπο του σπιτιού τους. Θα τους ζήσει και το δεύτερο μωράκι τους, διαφημίσεις. Ήτανε. Τελειώσαμε για σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Ακολουθούν ειδήσεις και Φώτης Μαρία Live. Μείνετε συντονισμένοι στο Star. Καλό απόγευμα.